Κοιτάξτε, οι ομάδες από την αρχή της χρονιάς χτίζονται και τα έχεις όλα στο πίσω μέρος του μυαλού σου για να μπορείς να πληρώνεις τους παίκτες είτε από τραυματισμούς είτε από κάρτες. Εμείς σήμερα αναγκαστήκαμε να πάμε σε λύσεις ανάγκης. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά, από τους ποδοσφαιριστές μου. Ίσα-ίσα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είχα τονίσει ότι δεν φοβάμαι το πώς θα παίξουν και το πώς θα αγωνιστούν. Το μόνο που με προβλημάτιζε ήταν μια στιγμή, κάποιες στιγμές αδράνειας, επειδή δεν ήταν στις θέσεις τους που έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται. Και αυτό μοιραία έτσι και έγινε και στο πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι και μετά εδώ πέρα το δεύτερο γκολ που φάγαμε. Στην ουσία δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά από τον αντίπαλο, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Εμείς δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε. Από εκεί και πέρα, ναι, okay, θα συμφωνήσω, μείναμε πίσω, μείναμε εκτός του στόχου που είχαμε βάλει. Θα κοιτάξουμε τώρα το μέλλον της δικής μας της ομάδος. Έχουν απομείνει κάποια μάτς, θα κοιτάξουμε να διαχειριστούμε κάποια παιδιά που υπολογίζουμε για τη νέα χρονιά. Θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις εδώ πέρα με τη διοίκηση και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουμε το τι πρέπει να γίνει. Εμείς θα παραμένουμε ενωμένοι μέχρι το τέλος και όλα καλά θα πάνε, όλα μια χαρά. Δεν σας κρύβω, ναι, ότι θα ήθελα να μείνω. Όπως λες και εσύ, θεωρώ την ομάδα οικογένειά μου. Από εκεί και πέρα όμως είμαι επαγγελματίας προπονητής. Θα κοιτάξω ότι είναι καλύτερο για μένα. Πιστεύω ότι θα βρούμε τη χρυσή τομή και εφόσον υπάρχει συμφωνία θα συνεχίσουμε μαζί. Είμαστε καλά. Να κάνω και μια ερώτηση. Πώς βλέπετε το επόμενο παιχνίδι με το Φίνικα, ο οποίος ξέρετε ότι βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και θα ταξιδέψετε και εκτός έδρας μαζί του. Είναι καθώς μια ποιοτική ομάδα όπως και εσείς. Πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα ψυχολογικά και αγωνιστικά, αλλά και στην προετοιμασία της εντός της εβδομάδας αυτό το παιχνίδι? Το πρώτο πράγμα που έχουμε εμείς είναι να μαζέψουμε τα κομμάτια μας από τους τραυματισμούς και τις απώλειες που έχουμε, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τα παιδιά τελειώνοντας σήμερα το σημερινό παιχνίδι. Θα δουλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε και το παιχνίδι θα το αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της χρονιάς. Στόχος να τερματίσετε όσο το δυνατόν ψηλότερα, να φανταστώ, έτσι. Αυτό εξυπακούεται, δεν χρειάζεται καν να το λέμε. Η ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και την επόμενη αγωνιστική. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.